Καλημέρα Χριστίνα Ταχιάου. Καλημέρα σας, καλημέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που βγαίνω στην εκπομπή σας, πάρα πολύ. Είναι λίγο συγκίνηση τώρα. Χαίρομαι πάρα πολύ, σας ευχαριστώ. Είναι συγκίνηση και αυτό που έλεγες πριν εκτός αέρα, ότι είδες το τηλέφωνο, αυτό που το έχεις καλέσει και εσύ πολλές φορές ως εργαζόμενη εδώ στην ΕΡΤ, είδες το τηλέφωνο να αναγράφεται στο κινητό σου. Ναι, το 420. Το ναι. 420 αυτό. Λοιπόν, και επειδή χθες που κανονίζαμε το ραντεβού και συνομιλήσαμε, σε βρήκαμε στην Ιδωμένη και θέλω να ξεκινήσουμε από εκεί, γιατί το ρεπορτάζ είναι... Είναι μαζί, πάνε μαζί, πάνε πακέτο αυτά τα πράγματα, έτσι δεν είναι? Ναι, πολλές φορές μου λένε δεν μπορεί να μιλάς αν παρατηρήτρια. Ναι, αλλά δεν γίνεται και να μην παρατηρώ τα πράγματα. Δηλαδή, μου λένε ας πούμε δεν είσαι δημοσιογράφος πια. Ναι ρε παιδιά, αλλά συγγνώμη, πρέπει να έχω και αυτήν την οπτική προκειμένου να μπορώ να δω το πρόβλημα στην ολότητά του και στο βάθος του. Όπως και οι αστυνομικοί εχθές έλεγαν, ευτυχώς που έρχεστε και τα βλέπετε, για να μπορείτε και να μιλάτε και στα παράθυρα καλύτερα. Γιατί εκ του ασφαλούς, πολλοί μιλάνε από μακριά. Πετάς μια ατάκα και τελείωσε. Έτσι κι αλλιώς την εποχή της ατάκα ζούμε. Λοιπόν, να μην μακρηγορώ. Πήγα χθες στην Ιδωμένη. Ήταν μια πάρα πολύ καλή μέρα για την Ιδωμένη, γιατί δεν είχε πολύ κόσμο και ο καιρός ήταν δροσερός. Αν μπορούμε να διανοηθούμε τι γίνεται εκείνες τις ημέρες που έχει χιλιάδες κόσμο κάτω από τον ήλιο, με κάποιες λίγες χημικές τουαλέτες, με ελάχιστους αστυνομικούς, οι οποίοι να πούμε ότι είναι ευγενέστατοι. Η συμπεριφορά τους είναι πραγματικά συμπεριφορά που δείχνει σεβασμό για τον συνάνθρωπο. Υποδειγματική, ε. Ναι, είναι καλή η συμπεριφορά τους, είναι πολύ καλή. Απ' την άλλη πλευρά επίσης και οι στρατιώτες, να πούμε ότι είναι και αυτοί χαμογελαστοί και τους υποδέχονται. Καλά, μπορεί να ήταν επειδή ήσασταν κι εσείς τώρα. Αυτά δεν είναι. Όχι, όχι, καμία σχέση. Τώρα είσαι μέλος της αντιπροσωπείας του Εθνικού Κοινοβουλίου. Δεν μπορεί να έχουν την ίδια. Τέλος πάντων. Κοίταξε, υπάρχει μια ευαισθητοποίηση στο θέμα της ανθρώπινης κρίσης. Δεν πήγαμε ούτε με σοφέρ, ούτε με. Δηλαδή δεν ήξεραν ποια είμαι. Συστήθηκα εκεί μετά. Πρώτα πήγαμε κανονικά, δηλαδή με συναδέλφους πήγα. Δεν πήγαμε, ξέρετε, στην αντιπροσωπεία του κοινοβούλου, καμιά σχέση. Επίσης, η ΜΚΟ κάνει τρομερή δουλειά εκεί πέρα. Ναι, πρέπει να το πούμε. Κάποιες ΜΚΟ, γιατί έχουν κατηγορηθεί πολλές στο παρελθόν για διάφορα. Κάποια είναι αληθινά, κάποια δεν είναι όμως. Σε συγκεκριμένες ανάγκες που δημιουργούνται, κάνουν δουλειά συγκεκριμένες ΜΚΟ. Μα ρε παιδάκι μου, με αγάπη έπαιρναν τα παιδάκια να τα πάνε μέσα. Τώρα οι ασθένειες που έχουν αυτές τις μέρες είναι περισσότερο πυρετός. Έρχονται πάρα πολύ με τραύματα, μας είπαν οι γιατροί του κόσμου. Τραύματα από το ταξίδι, από τη φοβερή ταλαιπωρία. Αντιμετωπίζουν διάφορες καταστάσεις. Δεν μπορεί κανείς να κλείνει τα μάτια μπροστά σε αυτό που συμβαίνει. Δεν μπορεί να κλείνει κανείς τα μάτια μπροστά στο προσφυγικό. Βεβαίως έχει ευθύνες η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά βεβαίως η χώρα μας έχει τεράστιες ευθύνες. Είναι και η πρώτη φορά, Χριστίνα Ταχιάου, που η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε επιτέλους τα μάτια μπροστά σε αυτό το τεράστιο ζήτημα της ανθρωπιστικής κρίσης. Τώρα αυτό, αν ανοίξουμε για τις ευθύνες, πάντως είδαμε προχθές έγινε και η πιο σκληρή αντιπίθεση που ακούσαμε από τον Αλέξη Τσίπρα προς τον Σταύρο Θοδωράκη για το θέμα του μεταναστευτικού, ότι λαϊκίζει περισσότερο και από τη Χρυσή Αυγή στο συγκεκριμένο θέμα, σε σχέση δηλαδή με τις ευθύνες της κυβέρνησης. Τι θεωρείτε στο ποτάμι ότι έπρεπε να γίνει διαφορετικά και δεν έγινε? Είναι τελείως ανίκια η επίθεση αυτή. Τώρα το να αποκαλεί κάποιος ο Σταύρο Θοδωράκη λαϊκιστή την ώρα που το ποτάμι είναι το μόνο κόμμα το οποίο δεν έχει πέσει ούτε για μια στιγμή στην παγίδα του λαϊκισμού. Καταρχάς θα έπρεπε να υπάρχει συντονισμός. Επίσης, τα σύνορά μας της θάλασσας, γιατί αν δεν κάνω λάθος υπάρχουν και ναυτικά μίλια, υπάρχουν τα 6 μίλια. Τώρα τα αυτό έγινε εν τη ρήμη του λόγου προφανώς, δηλαδή δεν είναι δυνατόν. Εδώ και υποθαλάσσια, εντάξει, γίνανε αυτά. Δεν είναι δυνατόν, εν τη ρήμη του λόγου και την υποθαλάσσια. Ο Τσίπρας που είπε έχει η θάλασσα σύνορα, δηλαδή πώς λέμε σύνορα η αγάπη, δεν γνωρίζει ένα τέτοιο εντάξει, πράγμα. Εντάξει, ότι είναι δύσκολο να ελέγξεις από θαλάσσεις. Δεν έχει φράχτη, εννοούσε, δηλαδή τι εννοούσε. Προφανώς εννοούσε ότι δεν έχει φράχτη και ότι δεν μπορείς να τα δεις τα σύνορα. Μπορώ να το καταλάβω, αλλά αυτό το πράγμα δεν λέγεται, διότι δείχνει καταρχάς έναν κινησμό απέναντι στη χώρα σου. Δείχνει και ένα μπάτι σκύλια λέστε. Αν το θέλουμε αυτό το πράγμα, να το πούμε. Το ίδιο πρόβλημα όμως, Χριστίνα, το ίδιο πρόβλημα, επίτρεψέ μου, είχε και η Ιταλία, έτσι. Θέλω να πω ότι δεν είναι θέμα πολιτικής ενός κόμματος ενδεχομένου ή ενός συνασπισμού κομμάτων. Οπωσδήποτε, μα κανένα πρόβλημα της χώρας δεν είναι
κόμματος. Γίνεται πρόβλημα ενός κόμματος και της χώρας ολόκληρης όταν το κόμμα δεν παραδέχεται ότι δεν μπορεί μόνο του να λύσει τα προβλήματα. Εμείς μιλάμε και ευρύτερα τους συνασπισμούς. Μισό λεπτό όμως να πω κάτι για το μεταναστευτικό. Θα έπρεπε κατά τη γνώμη μας πρώτα-πρώτα να υπάρχει συντονισμός, να περιφρουρούνται τα σύνορα, να ενισχυθεί η φύλαξη των συνόρων μας και επίσης πρέπει να μπει στο παιχνίδι ο μεγάλος παίκτης, ο οποίος είναι στα απέναντι παράλια, ονομάζεται Τουρκία, και προκειμένου να παταχθεί το δουλεμπόριο, το λαθρεμπόριο, όλο αυτό, θα έπρεπε σε συνεργασία με τους απέναντι να γίνεται εκεί καταγραφή, και τώρα που δέχονται οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και της Βόρειας Ευρώπης να πάρουν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες στο δικό τους έδαφος με συγκεκριμένο αριθμό, η μεταφορά τους θα έπρεπε να γίνεται απευθείας από τη στιγμή που το δέχονται. Γιατί έτσι είναι ο μόνος τρόπος. Αυτοί οι άνθρωποι, έχετε καταλάβει αντικείμενο ότι εκμετάλλευσης γίνονται. Βέβαια. Και γίνονται πάρα πολλά. Η κυρία Τασία Χριστοδουλοπούλου έκανε μια φρικτά κοινική δήλωση. Η κυρία Χριστοδουλοπούλου είναι ένας άνθρωπος που δεν ξέρω πως, αν καταλαβαίνει τι λέει στην πραγματικότητα ή αν είναι τόσο κοινική. Είπε, πλούτησαν τα νησιά μας, το έλεγε με χαρά και καμάρι όμως, από τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Μέχρι, λέει, τους παίρνουν 2 και 5 ευρώ για να φορτίσουν τα κινητά τους. Δηλαδή, οι δικοί μας άνθρωποι. Ήταν ένας καταγγελτικός λόγος, δεν φαντάζομαι ότι κάποιος. Ήταν καθόλου καταγγελτικός. Άσπα, δηλαδή, το έλεγε με τη χαρά αυτή που έχει η κυρία Τασία, φορά και τα σκουλαρίκια της. Δηλαδή, το βλέπεις, ρε παιδί μου, και λες, τώρα με δουλεύει. Αυτό πάντως έγινε, έτσι. Δηλαδή, υπήρξε μια εκμετάλλευση δραστηριότητα. Και μόνο που το λέμε, είναι ντροπή που η ελληνική πολιτεία δεν έβγαλε τα όργανά της να πηγαίνουν να ελέγχουν πώς είναι δυνατόν, πώς επέτρεψε η ελληνική πολιτεία, πώς επιτρέψαμε όλοι μας να πλουτίζουν φορτίζοντας τα κινητά των προσφύγων. Και με ένα μπουκαλάκι νερό 5 ευρώ. Έτσι. Ναι, δεν ντρεπόμαστε λίγο, δεν ντρεπόμαστε. Πάντως, και καντίνες, συνειδωμένοι. Πάντως για να... Τρέξουμε λίγο, γιατί δυστυχώς τα χρονικά περιθώρια στενεύουν. Είναι το πιο σοβαρό ζήτημα το μεταναστευτικό. Είναι πολύ σοβαρό, φυσικά, αλλά Χριστίνα, έχουμε και άλλα να συζητήσουμε. Ζούμε στην εποχή των συνεργασιών. Προεκλογικά. Αυτό είναι πρωτοφανές. Προεκλογικά ποτέ κανένας δεν μιλούσε για συνεργασίες. Όλοι μετεκλογικά. Κι όμως, τώρα αυτό το βλέπουμε να γίνεται. Το ποτάμι τάσεται υπέρ των μετεκλογικών συνεργασιών. Ωστόσο, σε αυτό το πλαίσιο, με ποιο από τα δύο κόμματα συγκλίνεται περισσότερο, δηλαδή με ποιο έχετε μεγαλύτερη ιδεολογική συγγένεια και θα συνεργαζόσασταν καλύτερα, με Νέα Δημοκρατία ή με ΣΥΡΙΖΑ? Αυτό που λέμε επίσης είναι ότι δεν είναι εποφελής απαραίτητος για τον τόπο μια κυβέρνηση η οποία θα αποτελείται από ένα μεγάλο κόμμα και από ένα μικρό κόμμα. Αυτό που χρειάζεται αυτή την ώρα είναι ένας πολύ ευρύτερος συνασπισμός κομμάτων. Εδώ παραμερίζεις τις διαφορές, εδώ παραμερίζεις και το πολιτικό κόστος το οποίο σε αυτή τη χώρα το έχουμε κάνει σημαία μας και βάσει αυτού κινούνται όλοι, και λες ή σώζω τη χώρα ή γκρεμίζω τα πάντα, ό,τι δεν πρόλαβα να γκρεμίσουν οι προηγούμενοι, τα γκρεμίζουμε τώρα. Παιδιά, ελάτε όλοι μαζί να βάλουμε ένα χεράκι. Δεν πηγαίνει αυτή η κατάσταση. Εδώ πρέπει να παραμεριστούν διαφορές, να δούμε πώς βγαίνουν τα νούμερα από πλευράς βουλευτών, γιατί καταρχάς το πρώτο κόμμα είναι απαραίτητο για το σχηματισμό κυβέρνησης, έτσι όπως είναι οι σχετισμοί μας και ο εκλογικός νόμος. Και πρέπει να καθίσουμε να τα βάλουμε κάτω για να λυθούν τα προβλήματα της χώρας. Δεν παίρνουμε τη δόση την επόμενη που έπρεπε να πάρουμε από το μεγάλο δάνειο, τώρα που υπογράψαμε, με το μνημόνιο, διότι δεν έγινε αξιολόγηση, δεν έχουν προβεί στις επόμενες προπαρασκευαστικές ενέργειες και τα χρήματα αυτά είναι χρήματα που θα πηγαίνανε από το δημόσιο στους προμηθευτές του. Να πληρώσει χρήματα στην πραγματική οικονομία που λέμε. Είναι λεφτά που χάνονται, πηγαίνουν όλα πίσω λόγω των εκλογών. Αν θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι, μπορούμε να πηγαίνουμε αιωνίως μέχρι να μένουμε όλοι στο δρόμο, ας πούμε. Αλλά αν θέλουμε πραγματικά να κάνουμε κάτι για τον τόπο, πρέπει να συνεργαστούμε όλοι μαζί. Απόψε είναι το περίφημο debate, το οποίο θα είναι το μοναδικό, νομίζω, που θα είναι όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, και φαντάζομαι ότι είναι ένα προνομιακό, έτσι, πεδίο για τον Σταύρο Θοδωράκη, δημοσιογράφος και αυτός και τόσα χρόνια στην τηλεόραση ειδικά. Είναι η ευκαιρία να κάνει το κλικ, να πάρει πάνω, και άμα μιλήσετε σήμερα, τι θα τον συμβουλέψει, έτσι, συναδελφικά, Χριστίνα Ταχιάου, για να κάνει απόψε το βράδυ? Να μην πει πολλές ατάκες.
Διότι ο κόσμος βαρέθηκε τις ατάκες. Και δεν το λέω για τον Σταύρο αυτό, για τους άλλους το λέω, γιατί οι άλλοι είναι που πετάνε τις ατάκες. Έχουμε πολλές. Τα ψευταράκος, αυτά τα διάφορα, οι διάφορες εκφράσεις. Ναι. Όχι ο γραμμένος ύφος... με το δεξί και το αριστερό χέρι. Δηλαδή ζούμε στην εποχή της ατάκας. Μια άλλη πιάσαν ατάκα. Αυτά. Δεν πιάσαν αυτά όμως. Και δηλαδή και το ύφος αυτό του κυρίου Μεϊμαράκη, το οποίο είναι καινούριο για την πολιτική έτσι, συζήτηση στη χώρα μας, αλλά και τα σπότ του κυρίου Καμένου έχουν μια πήχηση. Ο κόσμος όμως θέλει λύσεις. Και αυτό ο Σταύρος Θοδωράκης και το ποτάμι ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό που προέχει είναι οι λύσεις. Η χώρα θέλει λύσεις. Χριστίνα, δεν αναφέρθηκε έχει... στις ατάκες και μια άλλη ατάκα που χρησιμοποιείται κατά κόρον το τελευταίο διάστημα είναι το παλιό και το νέο. Το φρέσκο και το καινοτόμο, το παλιό και τα λοιπά. Στο να ποτάμι... πω λίγο κάτι σε αυτό. Ναι. Εμείς ήμασταν οι πρώτοι που το είπαμε πέρσι. Στο ποτάμι και... επιθυμείτε να εμφανίσετε το κόμμα σας ως φρέσκο, ως καινοτόμο. Όμως από ό,τι προκύπτει από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, αυτή η φρεσκάδα δεν φαίνεται να πείθει τους ψηφοφόρους, διότι παρατηρείται μια μικρή απώλεια της δύναμης του ποταμιού. Εκτός λοιπόν από το επικοινωνιακό κομμάτι, επί της ουσίας, ποιες είναι εκείνες οι καινοτόμες θέσεις που σας διαχωρίζουν από το παλιό? Θα πω τώρα. Αυτό που έχει καταφέρει ο Σταύρος Θοδωράκης με το ποτάμι είναι κάτι πραγματικά μοναδικό. Mm-hmm. Κατάφερε, χωρίς να είναι από τζάκι, χωρίς να υπάρχει κάτι από πίσω, χωρίς να υπάρχει ένα κομματικό παρελθόν, χωρίς να υπάρχουν κάποιοι να στηρίζουν μια κομματική βάση κτλ. Κατάφερε να φέρει κόσμο στην πολιτική και να κάνει ένα κόμμα που πέρσι εξέλεξε 2 ευρωβουλευτές και στη συνέχεια 17 βουλευτές. Κατάφερε αυτό το πράγμα, αυτό το κόμμα να μην λαϊκίσει ποτέ. Κανείς να μην λαϊκίσει. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν φέρνουμε με πυροτεχνήματα τους ανθρώπους. Αυτό είναι το καινούριο. Και αυτό είναι που δεν το συγχωρούν τα άλλα κόμματα. Mm-hmm. Με συγχωρείτε, αλλά είμαι και κρυωμένη αυτές τις μέρες. Περαστικά, περαστικά. Και βέβαια θα συνεχίσουμε. Θέλουμε αυτές τις καινούργιες, τις 2-3 τα βασικά ζητήματα στα οποία... Του καινοτόμου, του νέου. Του νέου που φέρνει το ποτάμι, γιατί και με αυτό θα ολοκληρώσουμε, πηγαίνουμε στο δελτίο ειδήσεων. Ακόμη και η έλλειψη λαϊκισμού, το να μην πέσει σε αυτόν τον πειρασμό να λαϊκίσεις, είναι κάτι το εντελώς καινούριο. Η κουλτούρα της συνεργασίας επίσης είναι κάτι το εντελώς καινούριο. Από εκεί και πέρα σε επιμέρους ζητήματα έχουμε πολλά πράγματα τα οποία φαίνονται καινοτόμα, αλλά είναι τα αυτονόητα. Για παράδειγμα, πολιτική σταθερότητα στη χώρα. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Για να έρθουν επενδύσεις, δεν θέλει ο άλλος να μειώσει τα μεροκάματα. Δεν συμφέρει να έχεις χαμηλά μεροκάματα και πολιτική αστάθεια σε καμιά περίπτωση. Είναι καλύτερα να έχεις υψηλά μεροκάματα και πολιτική σταθερότητα. Έτσι θα έρθουν οι επενδύσεις. Δεν θα έρθουν δηλαδή από το πουθενά. Πρέπει να έχει σταθερό φορολογικό σύστημα. Δηλαδή τα αυτονόητα ήταν το ποτάμι που ήρθε πέρσι και τα είπε. Μάλιστα. Χριστίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Καμιά είδηση από το ψηφοδέλτιο επικρατείας που θα παρουσιάσει το μεσημέρι ο κ. Θοδωράκης έχουμε? Εκτός ο κ. Διαμαντούρος είναι σημαντικό ότι είναι στην πρώτη θέση, ο επικεφαλής. Δεν ξέρω αν θα υπάρχουν εκπλήξεις. Τα περισσότερα ονόματα έχουν βγει. Ο Γιώργος Βρονάς, ο Παναγιώτης Καρκατσούλης θα είναι επίσης, ο οποίος έκανε εξαιρετική δουλειά στην προηγούμενη Βουλή. Ήτανε, στο επικρατείας δεν ήταν πάλι. Ναι, ήταν επικεφαλής ο Παναγιώτης Καρκατσούλης και έκανε εξαιρετική δουλειά στην Βουλή. Μέσα ήταν ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Ξέρετε, μέσα στο ποτάμι δουλέψαμε πολύ κοινοβουλευτικά. Mm-hmm. Δεν είχαμε το χρόνο να το βγάλουμε προς τα έξω, γιατί γίνανε όλα τόσο γρήγορα. Και επειδή είμαστε ένα κόμμα λίγων ανθρώπων που όλοι κάνουν τα πάντα, αλλά θέλω να τονιστεί αυτό, ότι κάναμε μια επικοδομητική αντιπολίτευση. Αυτό ήταν που θέλαμε, αυτό κάναμε. Και αυτό θα κάνουμε και στην επόμενη Βουλή. Έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις να υποβάλουμε, αλλά Χριστίνα, δυστυχώς ο χρόνος μας πιέζει. Καλή από επιτυχία κοντά ευχόμαστε. Παρασκευή. Και θα τα πούμε έτσι. Σωστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Γεια σας.